Η συμφωνία έχει και σοβαρότατες ελλείψεις και σοβαρότατα προβλήματα. Επέκταση της γαλλικής στρατιωτικής συνδρομής και στην ελληνική ΑΟΖ ζητά ο Αλέξης Τσίπρας για να υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία με τη Γαλλία. Από τη συμφωνία αυτή η Γαλλία δεν υποχρεούται να μας στηρίξει ούτε στην ΑΟΖ μας, ούτε 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, για να συνεννοούμαστε, εκεί όπου δεν έχουμε επεκτείνει κυριαρχία, όπου πριν λίγες μέρες ήταν ανενόχλητο ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο που παρενοχλούσε ερευνητικό, στο βαθμό βεβαίως που δεν υπάρχουν άμεσα διορθώσεις. Μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως πορεύεται χωρίς σχέδιο στα εθνικά θέματα, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να αλωνίζουν καθημερινά ακόμα και έξω από την Κρήτη. Προειδοποίησε μάλιστα τον κυριάκο Μητσοτάκη να μην υπογράψει τη στρατιωτική συμφωνία με τους Αμερικανούς, αν δεν εξασφαλίσει εγγυήσεις υποστήριξης σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τι πρόκειται να κάνει, πρόκειται να αποδεχθεί, από ό,τι μαθαίνουμε, ελπίζουμε όχι, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, πρόκειται να αποδεχθεί μια επαόριστον συμφωνία, όπου η χώρα μας θα απεμπολεί για πάντα το δικαίωμα να ανανεώνει την παραμονή των Αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση για στήριξη από τις ΗΠΑ της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Θα μπορούν να αποβιβάζονται Αμερικανοί στρατιώτες στη Σούδα ή στην Αλεξανδρούπολη. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα η Τουρκία πιθανώς θα μπορεί να παραβιάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, χωρίς να υπάρχει καμία αμερικανική παρέμβαση, διότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση